Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Αυτό το μάτ που λένε, που μείνει στο χάρι του. Μα από πού σου πω. Τι λαλείς εσύ. Για τον μπαμ μου είναι ο καλύτερος γαμπρός. Πλούσιος, μορφωμένος, που αριστοκρατική οικογένεια, γιος του υπασπιστή του κυβερνήτη. Μα καλά, αφού εσύ αγαπάς το Λευτέρι. Καλάβει, νομίζεις ο παπάς μου που αγάπησε έτσι πράγματα. Αν ένα Εγγλέζος που τα έκλεψε, όπως υποψιάζεσαι, σημαίνει ότι είναι με δάχτυλο του ιδίου που εχαθήκαν τα έφαγα και τα κοτσάνια από τα επίσημα βιβλία. Πες μου ποιος μικροϋπάλληλος θα πάει να καταγγείλει το γιον του υπασπιστή κυβερνήτη. Και ας υπάρξουμε ότι πάμε στο δικαστήριο όπως θέλεις. Ένα μας δικάσουν εκείνοι που κάμασαν το έγκλημα. Να τους αγκαλέσεις και τα ραβουλέ δουλειά δική μου. Θα πάω στο δικαστήριο με το σεμπέτο. 23 χρόνια. Πώς τώρα μίαν τον πότε ξέρω. Κατάπιζε να καταπιείς τη σκόνη, το δηλητήριο. Άρκεψε του δύσπνοια, ο βήχας. Έτω. Δεν μπορώ να παρπατήσει. Αλλά να μην ακούσει κουβέντα να ξαπολύσει την δουλειά. Ως που φύρθηκε και φέρα μου τον άχρηστο που λυπάμαι. Θα πάμε στην Αθήνα, το συντομότερο. Την άλλη εβδομάδα, αν είναι δυνατόν. Θα πάμε να συναντήσουμε τον γιατρό που μας βρήκε η Χάνα. Εύκολο το έχεις. Εύκολο δεν είναι. Αλλά είναι αναγκαίο. Νομίζω ότι το ταξίδι για να το κάνουμε μαζί. Μέχρι να αποφασίσει. Να αφήσεις το νερόμυλό σου και τους στόχους σου. Θα χρειαστούν φορεία για να με ανεβάσουν πάνω στο πλοίο. Τε τούτο! Πάτε! Όξο βότσο μου και να μην ξέρω! Ερώτησα για τον Εγγλέζο. Επία στην αρχιγραμματεία, εδώ ρωτήσα από εδώ, ρωτήσα από εκεί, δικούς μας, ξένους. Ο Μιτσής είναι πάρα πολύ εντάξει. Είναι κατάγεται από μορφωμένους γονείς, από πλούσιους λόρδους. Εξασφαλισμένον το μέλλον. Αυτά που άκουσες, είναι αυτά που ήθελες να ακούσεις. Καλά, εντάξει. Ο Μάρκ δεν είναι παρέας κακομαθημένος, αργόσχολος, αρχαιοκάπηλος. Ου, ποιον και εσύ. Λάλε ό,τι θες. Αύριο μεθαύριο μου να γίνει γαμπρός σου, να το μετανιώσεις. Και κανεί μα να σε φτιάξει στα αρμάρια. Έτσι να πάω σε ένα μήνα. Μη κακός σου. Αμά να σε πέψω τίψη. Άγιε παιδί μου. Άγιε να σου βάλει καλός ανάγκης να αλλάσεις γε μου. Κι ύστερησε να τα ζουρώνεις κιόλας. Ποιος είναι να σου τα πλημμύσκει. Τρεις φορές σου είπα το ρίτσιος. Την άλλη έτσι. Άφηκα την να τη θωρώ και να τη χαδιάρχω ότι είσαι κοντά μου. Πιζάμες να μου βάλεις μόνο οι φορές σου. Έτσι είναι στο χώρο που να πάω. Και πιζάμες έβαλα σου και κλάτσες έβαλα και πούλε. Και θέμα σε ολοκίνουρκα. Αρκοντίνα με την πράγμα ευθυνά του νοντζερών. Άμα χαράλη σου γέννα. Δεν είχα να βέψω για το γιο μου. Στις Αθήνες με φαθιασμένα ρούχα όξα με τρυπή. Μη κακό, να με πονήσεις τον λαιμό σου. Γιατί έτσι να κοντά σου οι στεθές σου. Να σε τρίφκει μαστιχόλαδο και να σου κάνει τη γυθιά. Στα φιλίτη, μα φιλίτη, αδερφέ του Χαροντίνη. Πούσα την 7 αδέρφια.
και που τα 7 έμειναν 6 και που τα 6 5 και που τα 5 4. Να προσέχωστε, μένω εσύ σε νιώ. Άντε, οι οπόμα που ζεις αφήκαμε με το καφενέ ανοιχόν. Να τρώεις, Λουκί μου. Τρώεις να είναι δυνατόν να αντέχεις. Έκαμα σου κιορτέδες που σου αρέσουν. Έβαλα σου ποξαμάτια, σταφίδια, ελιές, χαλούνια, λουκάνικα. Όχι λουκάνικα, μανά. Δεν να διανύζουμε. Εμπαστομένα για μου τα λουκάνικα. Τρώνε μαμά. Εν τέλος να περάσεις τόσες ημέρες μες στη θάλασσα. Επαρτιέ μου, έπαρτα. Και παρά να τα ληφθείς, καλύτερα να σου μείνω. Χωρίστε δε. Εν καλύτερα να μην πάρω πολλά πράγματα. Να ντροπίζω από τους άλλους. Ναι, γιατί η νούνα σου και η Ευγενή λιότερα νομίζεις πως να πάρουν. Ακούεις ο Χριστόλος και ο Πετρής που τα σήμερα που πιάνεις το βαρόσι. Να κουβαλήσουν κάσια και κασούθηκια. Καλά, τα άλλα πότε να έρθουν να τα πάρω. Να κάνουν δυο στράτες. Όχι, να μείνουν και κάτω τσινοί, να τους καρτερούν αύριο στο λιμάνι. Να τους βάλω θέμας μέσα στο παμπόρι, λοιπόν, ανθρώποι. Καλά και τα πράγματα του κοπελιού. Τούτα είναι τίποτε. Εσύ εννοείς, αγιώ με τη Θεανό. Πάση λαλή μου μια νομοκιά με την άμαξανο στο τρένο. Ο Θεός την έχει καλά τη Θεανό μου. Ο Θεός. Και Λουκί μου, τα ριάλια σου για τα ριάλια σου και τα μάτια σου. Να τα έχεις πάντα μέσα στο πουντζί σου και μέσα στην κόξα σου. Πάω να σου φέρω κάτι αυκά που σου έβρασα. Εγώ και αυκά, ναι. Γη μου. Τούτον το Δευτερούι. Έπερα το που το χατσάτον τότε σπουδιά. Εγεμάτον προσευχές και ύμνους. Καλοί οι γιατροί και οι επιστήμονες. Αμα είχα τη θέληση του Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Κι αυτό. Και να το σκεμάσεις, α. Θα το σκεμάσω, στέτε. Και, αδελφοί μου, τούτα, έλα για μου. Ήταν που τούτα. Δυο λίρες και τέσσερα σελήνια. Εν το τάπου φυλάω μπακύρα, μπακύρα, γιώκα μου. Είχα τραμμένα στην πούγκα μου. Μπορεί να σου χρειαστώ. Ευχαριστώ, στετέ. Ο Θεός θα σε κάνει καλά, γιώκα μου. Όπως είναι η καρδιά σου έτσι καλή, τόσα καλά να σου δει. Παλέκαμε στο θαύμα σου. Εκλαμούρισες μου τον. Καινούλη σκληρό καρτί σαν εσένα. Σκληρό καρτί, γι' αυτό σι. Έχει μια λεφτόμανη στράντια από το κλάμα. Όχι όπως χώνουμε να με μεθωρεί το κοπελούιν και να μ' αναζούνει. Δεν θέλω να κλαίτη, μάνα. Που εκεί που να πάω θέλω να έχω τα πρόσωπα σας ομπρός μου έτσι γυναστά. Να παίρνω ζυγείο κουράγιο. Έτσι πεθανίσκω μη κακό. Να αναστηθώ πιέντε. Η Ανάσταση χρειάζεται χαρά, ναι. Σωστά πολύ αλήθεια μου. Όμως το σπίτι είναι ένα λιότσαρο δίχα σου. Λιότσαρο σένα. Εν να περάσει. Τουλάχιστον Λουκί μου να μας γράφεις, α. Ανέκατα το λόγο, Λουκί μου. Έβαλα σου τα μέσα και... και κόλλα και πλήκο και μολύβι. Γράφε μας για μου. Γράφε μας να χαρείς τα νέα σου. Να σας γράφω, μάνα. Τώρα αν έρθω εγώ πριν τα γράμματα, άλλος διαρκασμός. Άντε, Λουκί μου. Να σε αφήσουμε να κοιμηθείς. Αύριο να σε καρτερά. Νούνα σου το πρωί. Άντε, Δήμητρα. Νοικοκυρά στο σπίτι τώρα να είσαι εσύ. Μαμά, θα μου λείψεις. Και εμένα. Την άλλη φορά θα πάμε μαζί. Σου υπόσχο. Έλα, Λευτέρη, τάνα μου. Για οτιδήποτε χρειαστείς.
Θεία μένει δίπλα, το ξέρεις. Μαμά, δεν θα χρειαστώ τίποτε. Μια χαρά θα είμαι. Να προσέχεις. Και εσύ να προσέχεις. Και να περάσετε καλά. Όχι μόνο κλίνικα έτσι για καρούς. Να διασκεδάζετε και λίγο. Βέβαια, θα βάλουμε φωτιά στην Αθήνα. Γιατί όχι. Δυο τόσο ωραίες γυναίκες. Μόνες στην Αθήνα, ε. Είσαι το πιο γλυκό αγόρι του κόσμου. Και εσύ η πιο τρυφερή μάνα του κόσμου. Να ντύνεσαι, Λουκί μου. Να προσέχεις. Μένε εσύ σε μια μάνα. Σου λέω να πάνε καλά. Εν το πρώτο μου ταξίδι, ναι, χαίρεσαι. Χαίρομαι, γεια μου. Χαίρομαι, καλό, χαίρομαι. Μαμά, έχει και την ημέρα μου που σε γέννησα. Δεν ευκήγες έξω από σώσου σου. Να μου κακοφανεί που αύριο το πρωί είναι να βρω το κρεβάτι σου στρωμένο. Καμός, καμός. Κάποτε ήταν να γίνει και τούτος, τέτοια. Αλλά όπου και να πάω, να σε σκεφτούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ευγενία, έλα να προλάβουμε το τρένο που περνάει. Το ξέρω, ώρα μας, έρχομαι. Έλα εδώ, ακόμα ναι. Καλό να ξεκινά, τρασκοκίνα. Άτι, μάνα, έσου γεια. Τι είπα σου, α, όχι να μαραζώνεις. Ούτε εσύ, ούτε εσύ, τέτοια μου. Άρα για σου έπρεπε να έρχομουν και γιωμά σας. Ω, Αβράμι, σάξε, χρειαστήκετε τίποτε. Όχι, καλέ, όνομα του Θεού. Χαρά στη διαδρομή. Ντα, αν πάτσε πρέπει να πάμε και στο λιμάνι. Όχι, καλέ, δεν χρειάζεται. Και να έχει ιδέα αν πιένετε κι εσείς και στρέφεστον πίσω με τον Χριστό και με τον Πετρί. Ειλικρινά, δεν χρειάζεται να μπείτε σε τέτοιο κόπο. Όλα είναι τακτοποιημένα. Εμπρός, ξεκινάμε. Έλα, Ευγενία. Χαιρετισμού σε όλους να δώσεις, ε. Σ' αγαπώ. Άντε, μάνα. Λουκί μου. Έσου, γεια. Έλα, ευχαριστώ. Στο καλό, γεια μου. Στις ευχές μου. Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε. Να πάτε και να έρθετε όλοι σας καλά. Στο καλό, καλό ταξίδι. Με ξεχάσετε να μας φέρετε δώρα. Άντε μπρος, πάμε Χριστόφι. Στο καλό. Στο καλό ταξίδι. Στο καλό ταξίδι. Στο καλό, καλό ταξίδι. Ποιος ήβρε νουν η νέχρι. Ο νους του ανθρώπου συνέχεια γεννά. Ως πόσο να τρίφουν και να τρίφουν οι γενέτσες για να καθαρίσουν τα αυτιά και να μαίρεξες που τιμούς. Ενώ με τον πυλόν που τα λύφουμε, λιτώνουμε τα χαλκοματικά και που τιμούνταν το χώμα. Ύστερα έξισες τον πυλόν, μείνεις και μαίρεσαι σαν μια νομορφιά. Ναι, αλλά και τον το σύλλομα είναι λίγο πελάς. Ναι, καλή, να μεν τρώμε να μεν εξήσουμε. Ναι, καλά, να μεν τρώμε. Τώρα καλή σας. Καλώς. Καλώς. Είναι σου παππούς. Όχι, κάπου επί. Μα συμβαίνει τίποτε, Αγγέλου. Φεύγει η Ελένη μου, αφήνει μου η Ακμής. Αφήνει σαν το κρύ και πάει. Μα χειροτέρεψε. Έτσι νύχτα μου πέρασε νεψές, ούτε στο μυαλύτερο μου σκούτρο. Εφυρτήκε στα σέρκα μου δυο φορές. Πάσκησα να τον κάνω να συνέρθει. Μη και δύσπνοια και δώσουν αυτήν η γέμα. Το χάρα μου ανεβούρισα και έφερα το γιατρό. Έβαλε του μια νέα. Τώρα κοιμά. Μα να ξαναξυπνήσει άραγε. Φεύγει η Ελένη μου, αφήνει με και θα το αντέξω. Να της φέρω τίποτε και μάνα, να σου φέρω μια λεμονάδα. Όχι κόρη, μα θέλω τίποτε, κόρη. Η Βασούλα είναι κοντά του. Και η Βασούλα. Και ο Ανδρίκος ο χαρτωμένος της. Άκουε να σφαίνεται τα νέα και ήρθεν και εκείνος. Ύστερης που να φάει δυο μήνες. Πείσματα μάνα μου και γυνάθηκε. Αν του τελειώσουμε το σπίτι να αρμαστεί. Πάντε τσίτουν εις το χέρι μας. Μα ο Ανδρίκος κόρη. Ο ήσυχο και ο μουλωτός. Εγώ ξέρω τι ετράβησα. Να ακούω και να σου πίνω.
Ο Τσίπουρ ήταν τζίμε μου, πως αμένω το κοντζίνα που του τάξαμε, να την εξαπολύσει. Άκου, άκου τον παλιάνθρωπο. Ξέρουν εμείς οι φτωχοί τι θα επαφέρουν τότε που τάσαμε το ένα και το άλλο. Έραψα για το στόμα μου, τι να του έλαβε. Για ποιον, έχω μέσα στο σπίτι μου τίποτε και να με κρούζω. Που την κάνω για κουμίς μου να λιώνει μέσα στο καμάρι, την άλλη φασούλα μου. Κάμνει με βραμμάθηκε να δει το χαρτωμένο, τι ξανατρέπει με το χάσει. Λάθος που ένιρθες να μας το πεις, να τον πιάει ο παπάς να τον κανονίσει. Να νομίζει το αντρικού είναι πως οι κορασίες του κόσμου εμπεταξούμενε. Έχει Θεόν που πάνω, θωρεί και κρίνει. Τη φτωχή τη βασούλα, σπουδός άνθρωπος της επέσει. Ξαν τούτον έχει πολλούς. Χάλασε και ο κόσμος. Ξέρεις που έπιανε ο παπάς του σταυρούλα μου, γιατί κάθομαι παστάρου να πρέπει να πω κοντά του. Εσύ πιένες το διακουμί σου. Να βοηθήσει τα βρούλα να βρει τον παπά. Χαιρετήσαμε σήμερα την Ευγενία και να ακούσει κερδισμένους. Λαλίζα τον καφέ, ναι, μάνα. Γεια στον καφέ, ναι, γεια στο σκαρπάρι που μου. Κόρη μου, πέτου πως έγινε μεταλάβηση. Αφέρετε καστά. Να του πω, να του πω. Βάσταντζι, σφίξε την καρδιά σου. Τι είναι σπουδιά τα φαρμάτια, διάτσε την Μαγιορκά. Αχ, πέτρα την έκαμα, Ελένη μου, καταλάβει. Πέτρα έκαμα την καρδιά μου, αλλά. Τι πέτρε ραζίζω. Άμα σώψουν τέτοιοι που μου τένες ακλέψαν μεταλλοί. Μα πέ μου, εφήνεις την νυφάδα σου. Ναι, έπιες τις Αθήνες για τα μάτια της. Με τι θέανον του με λαΐσει. Άντε, έχει για. Στο καλό, Αντζέλο. Στο καλό. Εν το πιστεύω ότι ήταν να το αποφασίσω. Ούτε ότι ο παπάς μου ήταν να αφήσει τη μαμά μου να πάει μόνη της στην Αθήνα. Έπρεπε. Ξέρεις, όχι μόνο για τους γιατρούς, αλλά και για να ξαναδούν τους δικούς τους, να δουν λίγο θέατρο, να περιχαρίσουν. Κι εγώ χάρηκα το πολλά. Το άσχημα ότι βλέπεις το βιβλίο στο σπιτικό έπεσαν πάνω μου τώρα. Με φώσε, να καταφέρεις εσύ. Δεν πες και. Τίποτε, τίποτε. Ναι, τίποτε. Μου γελά σε μένα. Δεν το λέω, λέω ότι μια καλή ευκαιρία να προπονηθείς. Αύριο μπορεί να αναλάβεις να κουμαντάρεις τον οικοκυρκό μας. Είσαι ένας εγωίστερος και τίποτε άλλο. Αν νομίζεις ότι να με ζέξεις τις δουλειές, φκάρ' το που το νου σου. Με την καινούργια σου δουλειά πώς θα πάεις, εν εντάξει ο συνεταιρός σου. Ναι, μια χαρά. Η οικογένεια του έχει μεγάλο κύκλο. Στέλνουν μας συνέχεια πελάτες. Αλλά υπάρχει το αιώνιο πρόβλημα με το δίπλωμα μου, Δήμητρα, που δεν το αναγνωρίζουν επειδή είναι ελληνικό. Δεν μπορώ να εμφανιστώ στο δικαστήριο. Υπάρχει λύση. Μόλις παντρευτούμε, πάμε 3 χρόνια στην Αγγλία να πιάσεις και ένα δίπλωμα αγγλικό. Είναι ο μόνος τρόπος. Είναι το μόνο που δεν εγκρίνω, Δήμητρα. Το δίπλωμα μου είναι εξίσου καλό με το αγγλικό. Μπορώ να το πω και καλύτερο από το αγγλικό. Άστε πρέπει να πολεμήσουμε για να αλλάξει ο νόμος. Στο κάτω-κάτω της γραφής, δα μέσα είναι ο τόπος μας. Ελλάδα, έναν Αγγλία. Εμείς όλοι οι Αγγλέζοι έχουμε δικαιώματα. Σωστά. Ένα χρειάζεται όμως θυσίες και αγώνες για να τα καταφέρετε. Έχουμε και μπροστά μας. Όσο για τις θυσίες, συνηθισμένα τα αγώνα στα σιόνια. Αλλά με την ευκαιρία που μιλήσατε με τους Αγγλέζους, Δήμητρα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι μου είπε η μάμα μου για εκείνον τον Αγγλέζο, τον Μάρκ Ουίλιαμς, και για σένα. Λευτέρια, μαθαίνεσαι. Έχει μέρες που ήθελα να σου μιλήσω, αλλά δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω. Πελάρες της Ειρηνιάς, κάνει Παναγία με τον νου της. Ναι, αλλά η Ειρηνιά ήρθε μόνη της. Ένα Αγγλέζος που την έπεψε. Μόνη της ήρθε. Νόμιζε ότι μας επλήρωσε εξυπηρέτηση με το να μας προξενέψει τον Αγγλέζο. Η μάμα μου έγινε και μπλούτη. Κι εγώ, άστα. Ο παπάς σου όμως. Ό,τι ας κάνει. Δεύτερη πιστεύεις πως εγώ μπορώ να αρνηθώ σε έναν και να πάρω τον Αγγλέζο. Τον αλήτη. Άφησε δηλαδή που και εκείνο με θέλει. Κι είναι οι άλλοι. Κι αν. Ένα σου το πω γιατί πρέπει να το ξέρεις.
Έβαλε στο μάτι την ανιψιά σου τη σταυρούλα. Το κακό είναι ότι και εκείνη σημαίνει το. Καλό σου το γιατί πρέπει να την προστατέψεις. Έτσι αθώο που είναι μπορεί να πάθει κανέναν κακό. Εξάλλου τι μέλλον μπορεί να έχει τέτοιος ερώτας. Δήμητρα, είσαι σίγουρη? Είπε σου η ανιψιά μου η σταυρούλα ότι αρέσκει της ο Εγγλέζος. Ναι, αλλά μην της πεις ότι σου το είπα εγώ. Εγώ που την αγαπώ που σου το είπα. Ωστε έτσι ο παλιάνθρωπος. Δηλαδή κοινιά την ανιψιά μου τη σταυρούλα και στέλνει σε ένα προξένια. Το αναλύτη. Ξέρεις το τέτοιο ξανά που το χάνει. Ναι. Και ο παπάς κάλεσε τον να μην είσαι και σώμας. Έχει χάζει. Με φοβάσαι. Αν έρθει εκείνος θα φύγω εγώ. Παλιά, πώς αν το πιστεύω. Να κλέψει τα κοτσάνια της γυναίκας. Αλλά έννοια σου γέννω εγώ. Θα τον πάρω στο δικαστήριο. Αναλάβα εγώ την υπόθεση προσωπικά. Θα αποδείξω τι απατεώνας είναι. Ο Ρεζίλης. Πολλά πολλά ωραία! Έμασε πτάνει ο Χίτλερ που εχμαλούτησε την Πολωνία και έχωσε μέσα στη χάψη εκατομμύρια ανθρώπους, ανοίξαν τώρα γυρό σημαία φάγια. Εισβάλασε να κουτσεσού στη Φιλανδία. Επομπαρτίσαμε κανόνια και με αερόπλανα και σπόρες. Και τον κακόν απλό με δεκατήσι μας. Άντε, άντε, Αβράμι, σιωπή. Μας κάνουν τα βάσανά μας. Ένα κλέμεν το άτσι για τους Πολωνούς και τους Φιλανδούς. Σε τα βάσανά εσύ σε σου ειρηνιά, ξέρουμε. Από άκου τον Ανέστητο, ο γιος μας πάει στο μασέρι και τούτο όταν να μπόχουμε. Μάνα μου, μάνα μου. Άλλοι σου επατήσαν τα παπάκα της. Τα κάτι γλώσσα σου, Αβράμι. Ο άγκωνας με μέσα 40 τσίμματα. Και εσύ για καράφια που πατήσα. Είσαι στην τέλεια του χαμού. Αντί να σένεστε που με τις εμπειρία του γιατρικού, εβάψετε τα μαύρα. Παρόντα όμως είναι μόνο να περάσει πρώτα ως που να πει τα τριάν του. Να τον υπνοήσουσι. Να τον ανοίξουν το πόη με το. Μασέρι και μασέρι. Έντε μια χείριση. Τέλεια, απλή και εύκολη. Ένα μέσα στο γιατρό στη χώρα. Έλα να του κολλήσω δύο γόκανον ή λίγο ρασίμι, μπας το πόδι. Αναισθησία πάνω σου. Πάλι βοήθησε στη μάνα σου. Πάλι κόλωσε το καπρίλε του Εγγλέζου. Σου ρε Μάρκο ρε! Μα να μου βάλε! Διακοπές, Mr. Abraham. Διακοπές. Δεν ξέρω τι να κάνω. Άνοιξε να δούμε. Όχι πως καταλάβω, αλλά να πούν πως η τύχη να είμαι ο Σατζαμίδες. Α, κάτσε για με πάντα πεζίνα να δοκιμάσω ας αυτό με η Μαναβέλ. Οκ. Έτοιμος. Ready. Είδες που τα κατάφερα. Thank you. Να ευχαριστά στον Θεό που σε έπλασε. Και εσένα και το σώι σου. Λες πάντα σε τελειά πέντος. Εμολοήθηκε και σου. Εγέλασε ο Μουτσουλού. Καλησπέρα, Μέσα Σερίνια. Καλησπέρα. Αντέρε Μάρκο. Κλείσε το, να πάει μέσα να πηθείς και να σου κάνω μια καφέ με κείς. No, thank you. Έλα, και θα σε φαμινή. Mrs. Diamando. Έλα, σου και με φάση, ολά. Η τραμουντάνα επέρασε. Ειλικρινά, Mr. Abraham. Δεν το έκλεψα εγώ το κοτσάνι. Τι να το κάνω. Ξέρεις, επαρεξηγήσεσαι διότι ενδιαφέρθηκες για το χωράφι. Yes, ενδιαφέρομαι. Οι σπηλιές είναι πλούσιες σε μέταλλο, αλλά θέλω να αγοράσω. Ξέρω, ξαναείπες μου, δάτε. Πάμε μέσα να πληθεί και να κουβεντιάσουμε. Έλα, με φοάσαι, είπα σου. Τι μάνα μου εμπάνω και είναι αγίγετη, άτσι, τώρα. Οκ. Πήγαινε, πήγαινε. Δώσ' του κοπέλη, προσώψει καθαρά σφοντιστή.
παίζω κοντά σου με φίλες. Θα σου κάνω καφέ. Μόνες φορά ένα. Και καλοκαίρι. Κάμου και εμένα, να. Κάτσε ρε. Thank you. Και με βαριέται και μ' άλλες χάρη. Και μου τα φέρνει. Με θυμίσανε σε, α, ξέρεις το. Κι εγώ επίσης, Mr. Abraham. Πού βρίσκεσαι τώρα? Δεν πιστεύω να νοικιά σας χαρίσει στο δωρκό μας. No, εγώ φεύγω στη χώρα, σπίτι μου. Πόσες ημέρες είπατε να κάνω σήμερα στο πλοίο, παπά? 5 μέρες, γι' εγώ. Εδώ πρώτα, να πας στη Χάιφα, μετά στο Port Said, στην Αλεξάνδρεια, και ύστερα να καταλήξω στην Ελλάδα. Τυχερός ο Λουκής. Να δεις τόσες χώρες. Πάντα τυχερός. Με την εγχείρηση που τον περιμένει. Η μόνη τυχερή σε την ιστορία είναι η μάνα σου. Πάει ταξιδάκι να αναψυχείς. Γιατί και άλλοι... είναι ζωσμένοι φύσια. Μα η Ευγενία. Κυρία Ευγενία. Χάνει λίγο το φως της. Το χειρότερο πράγμα μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Ελυπήθηκε, είναι πράγμα. Μόλις μου είπε η μάμα σου ότι κανονίζαν το ταξίδι για το σκοπό, είπα εντάξει. Παπά, τώρα που το σκέφτηκα, θέλω εγώ να πάω κανένα ταξίδι έτσι για κανένα μήνα. Για στην Ελλάδα, για στην Αγγλία. Εσύ θα πάρεις ταξίδι αφού πρώτα με πείσεις ότι πήρες τα σοβαρά. Τη δουλειά σου και τις ευθύνες σου. Είσαμε τότε να συμβουμένα να δεκάρα τσακιστεί. Μα παπά, δεν έχω τους τελευταίους 5-6 μήνες έχω στο Σίλο. Γυρίζω στην Αθήνα προς Ισηνάω. Για μας τρεις αποθήκες εμπόρευμα τρεις πύλη. Είναι που ελοθέρεις που μένω. Να που ελοθέρω, θέλω να καταλάβεις ότι δική σου τούτη δουλειά. Ότι ένισε μήτε μισθαρκός, μήτε αρκάτης. Για σένα που δουλεύκεις. Άμα το καταλάβεις τούτο, ούλα θα αλλάξω. Θα έχεις και σπίτια, και γονάτια, και πλοία, και καράβια, και αυτοκίνητα, ό,τι θέλεις. Έτσι και απλώς η χέρι, εν ούλα την καράβια. Ποιος εμπορεί έτσι ώρα. Πίνε. Ευχαριστώ. Υγεία. Γένεστε. Αν μου κάνεις εμένα. Να κάνεις μόνος σου. Γενέτσες. Αχ, μάνα μου, μάνα μου. Δεν είναι... Ώστε ακόμα ενδιαφέρεσαι για γίνει το χωράφι. Λοιπόν, μου πως αθιάς. Την καλή τιμή. Αναλαμβάνω εγώ να πεις στην Κοζάκαρη να το πουλήσει. Έτσι λοιπόν, να του το πουλήσει ένες. Ξέρω εγώ τον τρόπο. Λοιπόν, ακούω αριθμού. Καλύτερα μου πεις εσύ πόσα θέλεις. Δώ μου εσύ αριθμό και να το σκεφτώ. 50 pounds. 50. 50 λίρες. Ούτε που να το σκέφτεσαι. 75. Βάλε, βάλε. 100. Βάλε, τριπλάσια κοντεύουμε. Οκ. 180. Μίνιμουμ 300. Μίνιμουμ. Σκεφτού το. Σε πολύ μετάλλευμα ο γερημός φίλος της μάνας μου. Να... το σκεφτώ. Ρε βράδυ! Τώρα πέκαιζε. Καλά, σε ασφαλής φερίσι. Έφτιαξε την τύχη σου. Κατέρε! Τέτοια έχω σελίδες που δει. Ξανά δω στα μάτια μου! Ακούσες! Ρε Μάρκο! Ρε Μάρκο! Εδώ και τον παπά Θεόδωρο, πού έρχεται. Στο δάσκαλο. Έλα κάτσε. Κάμε ένα... καφέ με τριπλό να πράγμα. Θα σου κάνω και τριπλό να θέλεις. Γυναίκα! Κάμε το καφέ του παπά! Πολλά φωτουνιασμένος φαίνεσαι σήμερα, παπά. Είναι που συμβαίνει. Α, τίποτε, τίποτε. Πόμε με έναν ορίχος που αρρώστησε φθήσει. Είναι που φθήσει, ναι. Εμένα έχω μοκονίαση. Ότι να βρώσκαν τα μεταλλορίχων. Για μόνο οι πνευμονές τους σκόνιν. Εσωστό μαρτύριο.
Όχι, εγώ δεν πρόλαβα να τον μεταλάβω. Βοήθησαν τον Θεό και συγχωρέθηκε. Εγκλείδωσαν από τα κούχου-κούχου και από τα πνιξίματα και από τις αδικίες. Και είναι πολύ που με έντυναν και λούμπο, έμεινε μόνη της, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μια! Κάμε τριπλόν τον καβέ! Τριπλόν και σκέτο! Ναι, παπά, θέλησε. Έλα, ώρα καλή και μεταλύση. Έπεψε με ο παπάς μου να σου φέρω την ατρέσα. Εν κάποιο δερματέμπορο. Τι είναι που του φέρνει τα δέρματα για το σκαπάρι. Νομίζω ότι εξίασε το δάσκαλος. Εμέσα η βίτρα. Δεν την είδα. Πήγαινε εκεί, ρε παιδί. Κάτσε ως που να φτιάξει η Δήμητρα. Είναι και η θεία σου σήμερα. Ναι, και ο Λουκής. Και η θεία σου πηγαίνει για πρόβλημα υγείας. Ελπίζω να μην είναι τίποτε σοβαρό. Δώσει και ένα σωρό λεφτά και να μην έβρει γιατριάν. Γιατριάν είναι αύριο. Ο καθηγητής πάνε να τη δει ένα καλύτερο σου λέει την Ελλάδα. Καλύτερο σου λέει την Ελλάδα, αλλά να τσου ακριβώς. Να τους προαλές επίνε ένας φίλος μου για να κοιτάξει ένα πρόβλημα υγείας που είσαι και επικέρωσε 800 λίρες. Βέβαια τώρα η Ευγενία έφτασε πρόβλημα με τα ριάλια, κληρονόμισε κάμπος στις χιλιάδες που του συγγενείς της. Εβασανίστηκε κάμπος χρόνια, αλλά ο Θεός ελπίθηκε. Μα αν και κληρονόμισε πολλά, κυρία Μελαΐση. Τέλος, εγώ άκουσα ότι έγινε ζαπλούτη. Ποτέ ζαπλούτη. Το επούλησε το πατρογονικό της σε ένα χαλαμάντορο και επέψαν τις 300-400 λίρες. Που εφίαν αμέσως στα χρέη του παπά μου, στο ταξίδι και 100 λίρες στο γραφείο του Λευτέρη. Μα μόνο 400 λίρες. Τα εγώ άκουσα για 4.000. Μακάρι να ήταν 4.000. Ένα μέσα η Δημήτρα. Φαίνεται κάπου επί με την τζιρόφα. Καλό να πιένω. Γεια σας. Ευχαριστώ καλό, Σταυρούλα. Και ευχαριστώ για την ατρέσα. Και όχι μόνο για την ατρέσα. Άκουσες να μου είμαι η Μητσά. Δεν πως είναι. Ότι η κυρία Ευγενία δεν έγινε και τόσο πλούσια όπως μας εχουμίστηκε ο παπά Θεόδωρος και η μάμμα σου. Ε? Το μόνο που κέρδισε ήταν γύρω στις 300 λίρες. Μα σωρά. Είπα μου ψέματα επίτηδες. Για να μας πασάρουν το δικηγορούι. Εγώ έμαθες να τους κάνεις τους αρκάτες. Τον τζάμι να τους δασκαλεύει. Όχι, αλλά θα μάθω σύντομα. Ξέρεις το γιορκίν του Αριστίδη μου μουντανάστες αποθήκες. Έβαλα τον να κολλήσει το λεφτάρι εδώ μια που κοντά. Να του πει ότι δίθε εντρώμεν του σκόπου του αδικούμεν τον. Για να μάθουμε να πως τρώνε. Ωραία, Μήτρη. Άκυψε να γίνεις έξυπνο, ρε. Θα λόγω σε να κρατήσεις τσίντα ριάλια για να πας ταξίδι. Βιαζόμαστε με ένα σπιούνο δίπλα του. Θα ζητήσουμε αποζημίωση που το μεταλλείο για τον άντρα σου. Θα καταφέρουμε τίποτε, γε μου. Επία και ο Γιώνας εντύχω και επετάξαμε έξω. Φτιά, εν υπόσχομαι τίποτε, ξέρω εξιδίων την κατάσταση, αλλά σου υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δημήτρα, περιμένω μια απάντηση. Εσύ είναι η απάντηση μου, καρτεράς. Ναι, που θέλεις να σου πω. Θες να πεις ότι να φτιώξεις έτσι τύχη. Η μαμά μου συμφωνεί, ξέρεις το. Πες μου ότι το ναι και κανονίζω την εγώ τη μάμα σου να πεις κρομίδι. Σκέψω ότι σε λίγο
Θα καθόμαστε στο θεωρείο του Βασιλικού Θεάτρου να βλέπουμε τη Βασούλα τη Μανολίδου να παίζει την Ιουλιέτα. Όπως κάποτε χαζεύαν οι παλιές αριστοκράτες των Αθηνών εμάς, καθώς παίζαμε την Τιτίκα από τους Αθλίους ή την Εσμεράλδα, την Τζιγκάνα. Να πιστέψω ότι το που άκουσα, ότι συμπαθάς, ότι αγαπάς τον άνθρωπο. Θέλω να σε βοηθήσω. Σταυρούλα, είμαι η ποιός σου. Είμαι αρφός σου. Η γέμα σου. Θέλω να σε γλιτώσω από τον κρεμό που πάει να πέσεις. Δευτέρη μου, τίποτε συμβαίνει. Έτω, στην κοπέλα κι εγώ είπα ότι μ' αρέσκει. Για όποια βοήθεια χρειαστείς, εγώ είμαι, ξέρεις. Αφήνε να φωνάξω. Ποιος θα ακούσει. Αλλά, μόνο ένα φίλο. Πώς που να πάω και να έρθω εύκολα να νεράδες από τα μόξα, πέστε μου. Τυχερέ, Μάρκ, τυχερέ. Πέ μας, κυρία Αγγελού, τι αποζημίωση σου εδώ καν που την εταιρεία που δούλευκε ο Μακαρίτης, όταν ο Μακαρίτης σε συγχωρήθηκε. Μια γλώσσα και έξω της πόρτας. Επέψα μου για ένα γράμμα και θέλαν τον κλειδί της παρακούς του.